Και τώρα που άνοιξαν όλα, το σκέφτηκα και λέω κάτι θα τους το πω. Θα σας το πω αυτό. Τώρα που άνοιξαν όλα και μπορούμε λίγο να μετακινούμαστε. Πρώτα μην ξεχάσουμε να προσέχουμε. Hey, τελείως ο ιός δεν έφυγε. Ούτε να ξεχάσουμε να προσέχουμε, ούτε να ξεχάσουμε να προσευχόμαστε. Αλλά, όχι τώρα. Για σκεφτείτε. Καλά μωρέ, τόσο καιρό δεν τη λαχταρίσατε την εκκλησία. Δεν τη λαχταρίσατε την εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία, τους ψάλτες, τους ναούς. Τη Θεία Κοινωνία δεν τη λαχταρίσαμε. Πάμε λοιπόν, πάμε κάθε Κυριακή και γιορτή στην εκκλησία. Και ο Παπαχρίστος σας περιμένει τις Κυριακές και σας περιμένει με χαμόγελο να σας ευχαριστήσει, να σας τιμήσει, να σας κεράσει και από μακριά να σας αγκαλιάσει. Ελάτε, σας περιμένουν όλοι οι ιερείς, όλοι οι ναοί. Κυρίως όμως μας περιμένουν όλοι οι Άγιοι, αλλά πάνω απ' όλους μας περιμένει ο Θεός μας, ο Χριστός μας και η Παναγίτσα μας. Μας περιμένει ο Θεός. Γιατί δώσαμε εξετάσεις, φωνάξαμε που κλείσαν οι εκκλησίες. Και τώρα που είναι ορθάνυχτες, τι κάνουμε ακριβώς? Συνεχίζουμε πάλι να φωνάζουμε, αλλά στις εκκλησίες δεν πάμε. Έλα, άιτε όλοι μαζί να ξανανταμωθούμε και μεταξύ μας οι παρέες, οι φίλοι, οι γνωστοί, να χαμογελάσουμε, να ευχηθούμε. Καλοκαίρι είναι εύκολο να κάτσουμε και έξω από το ναό. Εμείς τα μέτρα τα τηρούμε και δεν κινδυνεύεται. Στο χωριό εδώ και στα δύο και στη Σαρακίνα και στον Άγιο Χαράλαμπο κανένας δεν αρρώστησε. Η προσοχή και η προσευχή μας έσωσε μέχρι στιγμής όλους. Άιτε να συνεχίσουμε για να σωθούμε μέχρι το τέλος.